διαβάζω από το www2.gr. Το γερμανικό φορικτό Bismarck ήταν ένα από τα πιο διάσημα πολεμικά πλοία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ονομάστηκε έτσι προς τιμή του καγκελάριου Otto von Bismarck και ήταν το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο κατά την εποχή της καθέλκυσής του. Είχε εκτόπισμα 51.000 τόνους με πλήρη φορτίο, μήκος 251 μέτρα, μέγιστο πλάτος 36 μέτρα και πλήρωμα 2.100 ανδρών. Ωστόσο, η καριέρα του κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν σύντομη. Κατά την πορεία του σε αποστολή καταστροφής κομβόι, μαζί με το καταδρομικό Prince Eugen, συνάντησαν το Βρετανικό ναυτικό κοντά στη Δανία. Κατά τη διάρκεια της εμπλοκής, η ναυαρχίδα του Βρετανικού στόλου, το Hood, βυθίστηκε από τα γερμανικά πλοία. Ο Τσόρτσιλ τότε διέταξε το κυνήγι και την καταστροφή του Bismarck. Λίγες μέρες αργότερα, αυτό εντοπίστηκε στον Βόρειο Ατλαντικό και αεροπλάνα τύπου Swordfish που απογειώθηκαν από το Βρετανικό αεροπλανοφόρο Ark Royal κατάφεραν να το τορπιλήσουν και να το ακινητοποιήσουν. Μετά από λίγες ώρες, του επιτέθηκαν και άλλα πλοία του Βρετανικού στόλου που έφτασαν εκεί. Το Bismarck βυθίστηκε το πρωί της 27ης Μαΐου του 1941, ενώ 1.995 από τους 2.200 άντρες του χάθηκαν στα νερά του Βόρειου Ατλαντικού. Είναι γνωστό ότι οι Σάμπατον πολλές φορές παίρνουν τις ιδέες για τις ιστορίες που διηγούνται από τους ίδιους τους οπαδούς τους και σύμφωνα με τα λεγόμενα των μελών του συγκροτήματος, η ιστορία του φορικτού Bismarck ήταν η πιο δημοφιλής μέσα στις προτάσεις των οπαδών και έτσι αποφάσισαν να γράψουν ένα τραγούδι για αυτό και να το κυκλοφορήσουν ως αυτόνομο single, γιατί ως γνωστό το νέο τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μέσα στο καλοκαίρι και θα λέγεται The Great War θα περιέχει αποκλειστικά ιστορίες από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, οπότε το Bismarck θεματικά δεν θα μπορούσε να βρει τη θέση του στο δίσκο αυτό. Οι Σάμπατον πρόσφατα μας κάλεσαν σαν Metal Hammer, εμάς και όλα τα άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά περιοδικά, στο Verdun, στην Βόρεια Ανατολική Γαλλία, όπου είχε γίνει μια μεγάλη μάχη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να ακούσουμε εκεί τον νέο τους δίσκο και να μιλήσουμε μαζί τους. Και στις σελίδες του τρέχοντος τεύχους μπορείτε να διαβάσετε τι ακριβώς έγινε εκεί, όπως και μια πρώτη γνώμη για το νέο τους άλμπουμ. Bismarck, λοιπόν, οι Σάμπατον στον πρόλογο του σημερινού TV War, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, κυρίες και κύριοι. Εντάξει. Ο χώρος μας είναι το Remedy Live Stage, το οποίο και ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Ο Γιάννης ο Καϊμακ και οι Night Watchers παρακολουθούν και καταγράφουν τις κινήσεις μας. Τι κάνεις, Γιάννη? Καλά. Όλα καλά? Yes. Για πες, Σάββατο, γουστάρεις? Γουστάρω, έτσι όπως το θέτεις. Δεν γουστάρω, δεν τρελαίνομαι, αλλά εντάξει. Οκ. Κάνα δύο τραγούδια, τα τραγουδάμε κάπου. Λοιπόν, σήμερα ανάμεσα σε πολλά και διάφορα, θα βάλουμε τον Γιώργο, τον Lucifer Child, Under the Blade. Θα υποδεχθούμε και θα μιλήσουμε με τους διοργανωτές του Χανιά Rock Festival. Θα δούμε και θα σχολιάσουμε τα της επικαιρότητας, βεβαίως. Ενώ η Hellfire, τι θα μας πεις, Hellfire, σήμερα? Θα κάνεις τον τοίχο, τύχε, φύγε. Φύγε, ναι, ραντεβού στα τυφλά. Ραντεβού στα τυφλά. Λοιπόν, ανοίξαμε και σας περιμένουμε με Σάμπατον συνέχεια με ολοκένουργιους Thy Art is Murder από το Australia Down Under και πίσω. Αυτό λοιπόν που μόλις είδαμε ήταν το νέο δεύτερο σίγγλ των Rammstein από το νέο τους άλμπουμ για το τραγούδι Radio συγκεκριμένα. Ένα βίντεο κλιπ το οποίο για πάρα πολλά συγκροτήματα μπορεί να αποτελεί τον απότερο σκοπό μια τέτοιου είδους παραγωγή. Αλλά μπροστά στο προηγούμενο βίντεο κλιπ που έβγαλαν οι Rammstein για το νέο τους δίσκο, το Radio φαίνεται σαν ένα κακό B-movie, θα έλεγα, Hellfire, αλλά νομίζω πως. Τι κάνεις? Εντάξει, τώρα τι? Μετά από εκείνο τι να πούνε τα επόμενα βίντεο κλιπ? Πόσα πια να κάνουν τέτοια? Βγάλαν μια ταινία και μετά βγάζουν βίντεο κλιπ. Αυτό είναι ένα κανονικό βίντεο κλιπ και σου κακοφαίνεται μετά το προηγούμενο, ρε παιδί μου. Καλά, σε φάγω. Καλά, εσύ. Έχουμε καινούργια άλμπουμ αρκετά. Έχουμε, ήρθε η εποχή, για πες. Έχουμε καταρχάς νέο Distraction. Νέο Distraction έχουμε. Ναι, και είναι στο 17ο είναι. Η ζωή να έχουν. Born to Paris λέγεται και έρχεται τον Αύγουστο. Μάλιστα. Και αυτό το βγάλουν τώρα, έχουν πάρει και ένα νέο κιθαρίστα. Ναι. Θα το βγάλουν σε τετράδα αυτό το άλμπουμ Distraction, λέει. Έτσι, ναι. Πώς φαίνεται έτσι η μάχη με Distraction εκεί πέρα? Κοίτα, Distraction τώρα είναι θεάρες φανταστική τύπη. Και ο Σμίερ τώρα είναι κολοσσός του thrash metal, όχι μόνο του γερμανικού, του ευρωπαϊκού, του γενικότερου.
Κοίτα, μάθανε πρόσφατα από μια συνέντευξη που κάναμε ένα φανταστικό ρητό που μας είπε πόσα χρόνια είναι μπάντα η Βατένγιανη. Ωραία. Λοιπόν, ότι να σέβεσαι λέει τους γυρεότερους και τους μεγαλύτερους. Οι Distraction το χτίσανε αυτό το πράγμα, οπότε εμείς μοιράκια μπροστά τους, τους περιμένουμε και τους σεβόμαστε. Αυτό. Τώρα, άμα θα ξαναφτιάξουν Infernal Overkill και τα λοιπά, δεν έχει καμία σημασία. Αυτά τα φτιάξανε, δικά τους είναι κι αυτά. Τους ανοίγουν, ας βγάλουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Δεν χρειάζεται αυτό. Να βγάζουμε πάλι τα ίδια. Αυτό. Πώς πάνε. Βέβαια, έχουμε τώρα και καινούριο άλμπουμ από Rhapsody. Ποιοι Rhapsody είναι Rhapsody, αυτοί. Ναι, είναι μαζί με του Ρίλι και τον Λιόνε. Οπότε είναι το ντεμπούντο τον Rhapsody έτσι. Α, καλά, έχουν βγάλει 40 δίσκους μαζί. Είναι παιδί μου έτσι ναι. Όπως είναι τώρα. Για το σχήμα τώρα Rhapsody με το. Με τα άτομα που είναι αυτή τη στιγμή. Πώς το είπες? Είναι η Rhapsody των Λιόνε και του Ρίλι. Ναι. Είναι η Rhapsody που έχει ο Σταρόπολη, νομίζω, ξεχωριστά. Στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τότε που ήταν η Rhapsody που όλοι ξέρανε, που ήταν όλοι αυτοί μαζί, έχουν γίνει διάφορες βερσιόν. Κοίτα, είναι πολύ ωραίο το ότι είναι φοβερά ταλαντούχη μουσική και ο κιθαρίστας και ο Πλεκτράς και ο Φάμπιο είναι πάρα πολύ καλό τραγουδιστής και είναι ωραίο να τους έχουμε, να τους ακούμε και να γενικώς να δισκογραφούν αυτά τα παιδιά. Νομίζω ότι μπερδεύεται ο κόσμος. Εγώ γιατί νομίζω ότι ακούω το ίδιο, όποια version και να είναι. Δηλαδή. Γιατί είσαι black metal ούμανα μου, γι' αυτό. Εντάξει, αλλά ρε παιδί μου, ωραίο, ωραίο. Αλλά δεν ξεχωρίζω. Rhapsody από εδώ, Rhapsody από εκεί, μοιάζουν πάρα πολύ. Κοίτα, είναι αυτό το overproduced με τα πολλά πλήκτρα, το επικό, με τους καλπασμούς από πίσω της Europower. Νομίζω πως υπάρχει πολλής λαός, υπάρχει πολλής κόσμος που αρέσκεται σε τέτοιου είδους. Καλά, σίγουρα. Εννοείται. Ναι. Οπότε. Πώς έχουν χωρίσει τα τσανάκια. Δεν ξέρω, το θέμα είναι να περάσουν λίγο τα χρόνια, θα τα ξαναβρούνε μεταξύ τους και να ξαναγίνει το Rhapsody όπως το ξέραμε παλιά, και, το, ναι. Και το μάθαμε, να κάνουν και τις περιοδίες τους. Έτσι φαντάζομαι πως θα βγάλει γρήγορα που θα βρούνε, δεν μπορεί. Ναι, ναι. Έχουμε και το σχήμα Hollywood Vampires. Φανταστικό, ναι. Είναι Alice Cooper, Johnny Depp και ένα άλλο. Ο Τζόι Πέρι τον Aerosmith με κιθάρες. Βασικά ο πυρήνας είναι αυτοί. Αυτοί οι τρεις. Ναι. Ωραίο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ έτσι. Έχει ωραίο πράγμα να το βλέπεις, τουλάχιστον. Ναι. Η πλάκα είναι ότι θα βγάλουν και αυτοί νέο δίσκο. Και αυτή τη φορά οι στίχοι περισσότεροι είναι από Johnny Depp. Μάλιστα. Οπότε μας λέει ο Alice Cooper ότι έχω γίνει αυτή τη στιγμή σαν να είμαι η φωνή του θυμού του Johnny Depp. Γιατί ναι. Είναι πολύ νευριασμένη στίχη. Είχα μάθει τόσο καιρό να λέω τη δική μου έτσι, έκδοση, mm-hmm. Να μιλάω για μένα. Τώρα λέω για κάποιον άλλον. Εντάξει, ωραία είναι, διασκεδάζω. Μάλιστα. Φαντάζομαι πως η ζωή του Johnny Depp τα τελευταία χρόνια, αν κρίνουμε από αυτά που διαβάζουμε, του έχει δώσει αφορμές για να είναι θυμωμένος. Όπως επίσης του έχει δώσει αφορμές στους τριγύρω του να είναι θυμωμένοι μαζί του. Ναι. Ας μην μπούμε σε αυτό το κομμάτι. Για τους Hollywood Vampire θέλω να πω το εξής. Είχα την τύχη και τη χαρά να το δω πέρσι live στον Grasshop. Όπου είναι ο Johnny Depp, έτσι. Παίζει κιθάρα, είναι ο Alice Cooper στη σκηνή, είναι και ο Perry. Ο Johnny Depp είναι ο Johnny Depp, ο φανταστικός αυτός ηθοποιός, superstar, που δεν τον ακουμπάει σχεδόν τίποτα. Πάνω στη σκηνή, σε ροκ περιβάλλον, σε περιβάλλον μουσικού δηλαδή, και όχι σε περιβάλλον ηθοποιού, οι άλλοι δύο, τόσο ο Alice Cooper όσο και ο Joe Perry, που σκηνίνουν το σπίτι τους, τον κατάφιανε τον Johnny Depp. Ήταν σαν να ήταν ένα session μουσικός μπροστά στο εκτόπισμα που έχουν οι άλλοι δύο πάνω. Εννοείται, μα θεωρώ ότι ακόμα και που είναι εκεί, θα πρέπει να νιώθει λίγο σαν fanboy ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Αυτός όταν ήταν παιδί και στη δεκαετία του 80, είχε ξεκινήσει όταν είχε πάει στο Los Angeles και δεν ήξερε τι θα κάνει, ηθοποιός ή μουσικός κτλ. Έπαιζε και σε μία μπάντα, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει μετά πήγε στο. Το πρόλαβε, το Jump Street, το ξέρει. Το Jump Street. Το ξέρω. Ξέρω εγώ, και έγινε ηθοποιός εν πάση περιπτώσει. Αλλά πάντα είχε τον σπόρο του ροκά μέσα του, ρε παιδί μου και εντάξει. Βγαίνει ωραία. Του βγαίνει ωραία. Έχει και τους δύο κόσμους. Ναι. Να το πω τώρα κι αυτό. Ταξίζει. Λοιπόν, μερικά ευρωπαϊκά φεστιβάλ το καλοκαίρι θα κάνουν Thin Lizzy, όπως είναι η Thin Lizzy αυτή τη στιγμή. Ναι. Και θα έχουν και μαζί για μπάσο τον Troy Sanders από Mastodon. Έπως. Λοιπόν, καταρχάς δεν πρέπει να λέγονται Thin Lizzy, δεν υπάρχει ο ύμνος, το τελειώνουμε αυτό, έτσι. Ας το ξεπερνάμε αυτό. Ο Sanders είναι μπασισταράς, είναι ο παδάρα των Thin Lizzy, είναι βαμμένος Thin Lizzy-άκιας. Έχουν διασκευάσει και το Emerald έτσι κι αλλιώς οι Mastodon στο παρελθόν. Πολύ μεγάλη κίνηση από πλευράς του που προσφέρθηκε για να πάει σε αυτή την εκδοχή το Thin Lizzy. Πολύ μεγάλη μαγιά των Thin Lizzy που τον δέχτηκαν γιατί έρχεται από ένα εντελώς διαφορετικό χωράφι. Τώρα να ξέρουν ότι είναι πολύ οπαδός ναι, και ότι έχει τρελή επιρροή. Είναι πολύ ό,τι να είναι, πολύ ωραίο ό,τι να είναι, το ότι θα είναι ο Troy των Mastodon, τι πάει να παίζει ο Scott Travis, τον Judas Priest,
σε αυτή την περιοδία είναι. Έπως. Θα είναι λίγα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, θα πρέπει να μας περισσότερο. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω. Φανταστική επιλογή. Πάρα πολύ. Ενδεχομένως να περίμενε ο κόσμος να δει κάποιον είτε από την παλιά φρουρά της δεκαετίας του 70 ή να δει κάποιον από καμιά μελωδική hard rock μπάντα, ρε παιδί μου, να παίρνει αυτό το ρόλο. Είναι καταπληκτική επιλογή. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, για να δούμε τώρα μία έρευνα που βγήκε από. Έλα, ρε, πάρε τώρα. Τι έρευνα. Έρευνα, να σου πω, γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Από τη TuneCore. Είναι. Είναι, πώς λέμε, hardcore.com. TuneCore είναι εταιρεία διανομής μουσικής, digital. Μάλιστα. Η οποία μας λέει ότι το heavy metal αυτή τη στιγμή, την τελευταία χρονιά ουσιαστικά, είναι το πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο είδος μουσικής. Δηλαδή, σε μια χρονιά φαίνεται ότι έχει κάνει ένα peak και έχει ξεπεράσει όλα τα live μουσικής. Λένε. Πώς φαίνεται σε αυτό. Αυτό είναι φανταστικό αν συμβαίνει. Δεν είναι λίγο περίεργο να συμβαίνει. Είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω μήπως είναι καμιά πλατφόρμα που ειδικεύεται μόνο σε τέτοιες μουσικές. Όχι, έχει πολλά. Μήπως δεν έχουν μπει ακόμα μέσα καλλιτέχνες hip hop ή οτιδήποτε στην πλατφόρμα αυτή. Hip hop έχει τα πάντα. Δεν ξέρω, είναι φανταστικό νέο. Μακάρι να ισχύει κάτι τέτοιο. Το οποίο ξέρω αυτό λειτουργεί απαγωγικά. Δηλαδή σημαίνει ότι τα νέα παιδιά, γιατί αυτά συνήθως ακούνε από αυτές τις πλατφόρμες, ακούνε heavy metal. Άρα σημαίνει ότι σκέφτονται περισσότερο. Άρα σημαίνει ότι θα γίνουν καλύτεροι άνθρωποι να μεγαλώσουν. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα για την ανθρωπότητα. Φανταστικά. Ωραία. Λοιπόν, θα δώσουμε βίντεο, αλλά θα δώσουμε βίντεο γιατί αυτή τη στιγμή έχει ξημερώσει 13 Μαΐου. Ναι. Οπότε είναι επέτειος, τα γενέθλια του Τσακ Σούλντινερ. Ναι, θα ήταν. Πρέπει να κάνουμε μια αναφορά, να φοροτιμήσουμε ένα βίντεο. Μπράβο, είσαι φανταστική που το έφερε αυτό στο τραπέζι. Το 1967 ήταν γεννημένο ο Τσακ, θα ήταν εσύ 52 σήμερα. Θα ήταν κάπου εκεί, ναι. Πολύ νέος πέθανε, δεν είναι τρομερή απώλεια. Ναι, τρομερή απώλεια. Μάλλον ο πιο δημιουργικός, επιδραστικός και έτσι φανταστικός μουσικός το 90 θα και ξεκίνησε πιο πίσω. Και σαν προσωπικότητα. Και σαν προσωπικότητα καταπληκτικός και επιρροή παντού μέσα στο heavy metal και μουσική έργα αιώνια πίσω. Έτσι, δηλαδή είναι κληρονομιά φανταστική. Θα δούμε λίγο έτσι βιντεάκι το Lack of Comprehension. Εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο TV World του Manda και του Metal Hammer. Μπαίνουμε στο δεύτερο 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής. Πάντα εδώ στον φιλόξενο χώρο του Remedy. Πάντα υπό τις οδηγίες του Γιάννη, του Κάιμα και των Night Watchers. Και όπως πολύ καλά ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς στην φεστιβαλική πραγματικότητα της χώρας είναι το Χανιά Rock Festival, το οποίο και προφανώς διεξάγεται στα Χανιά από το 2002 μέχρι και σήμερα και από τη σκηνή του έχουν περάσει ορισμένα από τα σημαντικότερα heavy metal ονόματα όπως η Sabaton, η Blind Guardian, η Soulfly, η Paradise Lost, η Wasp και άλλοι. Και φέτος το Χανιά Rock Festival θα διεξαχθεί στις 5 και 6 του Ιούλη έχοντας ως headliners τους Demons and Wizards για πρώτη φορά στην Ελλάδα όπως και την Τάρια του Ρούνεν. Περισσότερα όμως θα μας πούν οι διοργανωτές του φεστιβάλ, ο Γιάννης ο Αναστασάκης και ο Νίκος Αθηναίος. Καλησπέρα, παιδιά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ, τρέχουμε. Δυνατά. Δυνατά. Τώρα σε τι φάση είστε, στη φάση που έχουν γίνει τα πάντα και απλά περιμένετε να έρθει η μέρα ή είστε σε φάση πανικού πιτρεξίματος? Είμαστε στη φάση που χρωστάμε τρεις μπάντες. Τι εννοείς, χρωστάμε τρεις μπάντες? Να ανακοινώσουμε τρεις μπάντες ακόμη. Μάλιστα. Και είμαστε και λίγο πριν να ανακοινώσουμε την τρίτη μέρα του φεστιβάλ. Αποφασίσαμε να προσθέσουμε μία μέρα. Ναι. Είστε οι πρώτοι. Είστε οι πρώτοι. Φανταστικό. Αυτή η τρίτη μέρα τώρα τι θα είναι? Θα είναι κανονική μέσα στη ροή του φεστιβάλ ή θα είναι κάτι διαφορετικό? Η τρίτη μέρα θα είναι την 5η, 4 Ιουλίου. Ναι. Θα είναι με τοπικά συγκροτήματα της Κρήτης, Χανιά Ρέθυμνο δηλαδή. Θα είναι δωρεάν μέρα. Μόνο Χανιά και Ρέθυμνο, Ηράκλειο Αγίου Νικολάου. Θα φτάσουμε εκεί μέχρι. Ναι. Τώρα είμαστε στη φάση που αποφασίζουμε, αλλά σίγουρα θα είναι δωρεάν για το κοινό. Θα είναι σε αυτό το στυλ μουσικής και ελπίζουμε να δούμε τη σκηνή, να τη δει κόσμος, να μπει, να τη δει από την Πέμπτη. Πριν την Παρασκευή, πριν το Σάββατο, πριν όλα, θα είναι ένα πάρτι, πριν πάρτι. Μπράβο. Ας μιλήσουμε λίγο για το φετινό line-up, τις δύο μέρες τις οποίες τις ξέραμε μέχρι και τώρα. Τη μία μέρα είναι η Demons and Wizards, η οποία είναι το πρώτο show στην Ελλάδα. Ήταν να γίνει κάποτε στην Αθήνα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Στο θέατρο Βράχων, αλλά ακυρώθηκε για λόγους που δεν έχει καμία σημασία να αναλύσουμε τώρα. Και την άλλη μέρα είναι η Τάρια. Από εκεί και πέρα. Η Τάρια είναι την Παρασκευή. Ναι. Μαζί με τον. Με τον Ούλι Τζον Ροθ, έτσι. Το Σάββατο είναι η Demons and Wizards μαζί με τον. Με τους Christ, βεβαίως, και τους Χόλοπες. Μα γελιό.
Carthagots. Μια μπάντα από την Τινησία που θα παίξει και με Slayer στη Ρουμανία. Κάνει πάρα πολύ ωραία βήματα. Δηλαδή, αν δεν ήταν νομίζω από την Τινησία, θα μιλάμε με μια πολύ σημαντική μπάντα της Ευρώπης. Κοίτα, οι άλλοι μπάντα από την Τινησία Μοίρα κάνουν κάτι. Τώρα, μάλλον μπορεί να βγαίνει αυτή η σκηνή προς τα έξω σιγά-σιγά. Ναι. Ναι. Είναι από την ίδια γενιά, εξίσου παλιά μπάντα. Νομίζω ότι είναι πιο παλιά μπάντα η Καρφανίδα. Ναι. Μάλιστα. Παιδιά, το booking τώρα πώς γίνεται, ποια είναι τα κριτήρια του booking του CRF. Δηλαδή, ξεκινάτε και ψωνίζετε εντός πολλών εισαγωγικών από ό,τι κυκλοφορεί στα agencies ή έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας? Εμείς έχουμε πράγματα ίσως και 2 και 3 χρόνια πιο πριν, τα οποία μόλις έρθει η ώρα βγαίνουν στο τραπέζι. Μάλιστα. Δηλαδή, μια ιδέα του Γιάννη, ξέρω εγώ, από το 2015 μπορεί να πραγματοποιηθεί το 2017, γιατί δεν μπορούσε τότε. Η Τάρια, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα το οποίο μας πέδευε 5 χρόνια. Μία δεν περιόδευε, μία δεν μπορούσε να έρθει η Ελλάδα, μία είχε έρθει η Ελλάδα. Ναι. Οπότε ήρθε η ώρα να εμφανιστεί. Ποια είναι η σχέση γενικότερα του Χανιά Rock Festival με τα πολιτιστικά της περιοχής και με την τοπική αυτοδιοίκηση? Γενικώς υπάρχει μία συνεργασία πάνω σε αυτό το πράγμα? Δεν είχαμε καλή σχέση. Γιατί? Δεν είχαμε καλή σχέση. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο κυρίως προσελκύει κόσμο μη ντόπιο. Ναι. Δηλαδή έρχεται πολύ ξένος κόσμος. Άνω τελεία, αυτό για σας είναι και λίγο παράπονο? Ή δεν γίνεται? Ναι, άνω τελεία. Σε παρένθεση θα έλεγα. Ναι, ναι, εκτός έγινε μία αλλαγή φέτος. Μάλιστα. Δηλαδή φέτος έγιναν προσπάθειες να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε επιτέλους για κοινό σκοπό. Και βρέθηκε μία άκρη. Μάλιστα. Φαίνεται ένα φως στο τούνελ, τέλος πάντων. Παιδιά, να μιλήσουμε και λίγο για τον χώρο στον οποίο γίνεται το φεστιβάλ. Γιατί τώρα εμείς εδώ πέρα μπορεί να τον γνωρίζουμε τον χώρο, αλλά καλό θα είναι και το κοινό να ακούσει για αυτή τη φανταστική τοποθεσία όπου γίνεται το φεστ. Ναι, είναι ένας ενετικός προμαχώνας, λέγεται Σαν Σαλβατόρε. Δεν δίδεται επίσημα από το Δήμο και την Αρχαιολογία για εκδηλώσεις. Δηλαδή θα πρέπει να ακολουθηθεί μία ειδική πορεία και διαδικασία για να δώσουν το χώρο. Και δίνεται μόνο σε πολύ λίγες εκδηλώσεις συγκεκριμένες. Πώς τα καταφέρατε εσείς? Ναι, εμείς το καλό με την περίπτωση αυτή είναι ότι εμάς δεν μας κάνει άλλος χώρος από τους συγκεκριμένους που υπάρχουν για το Δήμο. Δηλαδή δεν θέλουμε χώρο, ναι, μεν με καμαρίνια και stage, αλλά με καθίσματα. Οπότε θέλουμε να θυμίζει όσο το δυνατόν περισσότερο φεστιβάλ μέσα στην πόλη. Εγώ θυμάμαι, ρε Σινίκο, όταν είχα έρθει στο πρώτο, το μακρινό 2002, είχε γίνει στο Εθνικό Στάδιο. Στο Εθνικό Στάδιο, ναι. Εντάξει, αλλά εκεί τώρα πιστεύω είναι πολύ καλύτερα. Ναι. Μπορούμε ακόμα να το κάνουμε εκεί, αλλά το θέμα είναι ότι πια το φεστιβάλ είναι συνυφασμένο με αυτό το χώρο. Δεν σημαίνει ότι αυτό ο χώρο είναι το φεστιβάλ, δηλαδή ναι, μπορεί να το αλλάξουμε κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή όμω νομίζουμε ότι προσδίδει, δίνει δηλαδή στο φεστιβάλ, προσθέτει και όσο θεωρούμε ότι προσθέτει, συνεχίζουμε όταν έχουμε το χώρο. Είναι ένα μαγικό χώρο. Πάντως είναι φοβερό ότι το CRF έχει βάλει στο λεξιλόγιο μας την έννοια του heavy metal τουρισμού στην Ελλάδα. Δηλαδή, οπουδήποτε και να πας, όλα τα μέρη του κόσμου έχουν μια ομορφιά, έχουν πράγματα να δεις, έχουν πράγματα να απολαύσεις σαν άνθρωπος. Αλλά νομίζω ότι όσον αφορά τον θερινό τουρισμό, heavy metal, βουτιά Φαλάσσερ να ηλαφωνήσει, φαγητό κριτικό και μετά το φεστιβάλ Βόλτα στην παλιά πόλη των Χανίων, δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί κανένας δηλαδή. Μαζί με τις μπάντες. Μαζί με τις μπάντες. Ναι. Βόλτα κάτω, ναι, το βράδυ. Είναι. Δηλαδή νομίζω πως όλοι αυτοί που πηγαίνουν σε αυτά τα πλωτά φεστιβάλ στην Καραϊβική, τίποτα. Αυτό νομίζω πως είναι ένας παράγοντας επιτυχίας. Ναι, ο κόσμος αρχίζει και το βλέπει μουσικές διακοπές. Ναι. Μα έτσι το προχώρημα το βλέπει και άλλο, γιατί ειδικά φέτος νομίζω ότι με τις πρώτες συναυλίες που γίνονται, είμαστε το μοναδικό πραγματικό φεστιβάλ. Είμαστε ένα φεστιβάλ τριήμερο. Ο κόσμος θα μείνει εκεί, θα βγει με τις μπάντες το βράδυ, θα πει μαζί μας, θα πει με όλο τον κόσμο. Τις βουτιές δεν θα τις κάνουμε σήμερα, γιατί δεν προλαβαίνουμε και πόνεσαι η καρδιά μου τώρα που το είπες. Αλλά αυτό είναι η διαφορά μου, είναι μεγάλη διαφορά. Εγώ θέλω να ρωτήσω ότι αυτό το πράγμα εσείς το έχετε επικοινωνήσει προς τα έξω με αυτή τη λογική. Ότι ξέρετε, αυτό είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο θα δείτε και γαμό τις μπάντες, αλλά ξέρετε κάτι, θα περάσετε όπως δεν έχετε φανταστεί με το υπόλοιπο κομμάτι του τόπου. Ναι, τα τελευταία χρόνια αυτό κάνουμε. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο ότι είναι. Ο μουσικός τουρισμός είναι κάτι που έρχεται στην Ελλάδα, έχει αργήσει και προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε. Και αυτό ήταν και το κύριο σημείο αναφοράς στις επαφές μας με τους τοπικούς άρχοντες. Ναι. Έτσι να τους πείσουμε γι' αυτό. Αν θυμάμαι καλά, πέρσι εκεί πέρα που σηκώνετε τις σημεούλες και λέτε ότι έχουμε από τόσες χώρες, είχατε 22 διαφορετικές χώρες πέρσι στο ΣΥΑΡΕ. Ήταν πρόπερση αυτό. Πρόπερση. Πρόπερση. Ναι. Φέτος έχουμε 21. Αυτή τη στιγμή. Και έχουμε δύο μήνες μπροστά ακόμα. Έχουμε δύο μήνες μπροστά. Ναι. Περιμένουμε, ελπίζουμε. Δεν κάνουμε τώρα. Δεν θέλουμε να προσπεράσουμε, να ξεπεράσουμε το 2017, αλλά για μας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή και μόνο το ότι
σκεφτόμαστε ότι κάποιοι άνθρωποι από κάποια χώρα μακρινή κλείσαν τα αεροπορικά του, τα ξενοδοχεία του για να έρθουν στο φεστιβάλ. Είναι κάτι σημαντικό. Αν υπάρχει κόσμο που έρχεται ειδικά για αυτό το πράγμα πλέον. Όχι έτυχε να είναι στα Χανιά και λέει ας πάω για μια βόλτα. Έχουν κλείσει εισιτήρια online και ξέρουμε πια επίσημα ότι online έχουν κλείσει μόνο για το φεστιβάλ. Οι περισσότεροι που έρχονται, ξένοι, έρχονται ειδικά για το φεστιβάλ. Και με αφορμή το φεστιβάλ κάνουν διακοπές. Εμείς δηλαδή φέρνουμε κόσμο που δεν θα ερχόταν. Ναι, φανταστικό. Νομίζω πως η αγαπημένη σας χρονιά μέχρι τώρα στο CRF είναι το 17. Ναι, νομίζω. Είναι σίγουρα πιο επιτυχημένη η αγαπημένη σας όμως. Εγώ πιο επιτυχημένη σίγουρα, αλλά ναι. Έχουμε περάσει καλά πολλές χρονιές. Εγώ πέρασα πολύ ωραία. Το 18 πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δεν εννοείται ότι το 17 ήταν, είχε πάρα πολύ κόσμο, ναι, ήταν και τα συγκροτήματα. Αλλά κάθε χρονιά νομίζω ότι περνάμε. Το μαθαίνουμε και το πάμε καλύτερα κι εμείς. Μάλιστα. Δηλαδή, αγαπημένη σου σαν εμπειρία, σαν οπαδός, βλέποντας μια μπάντα από το Χανιά Ροφέ. Εντάξει, το 17 ήταν. Το 17. Ναι, το 17 τι είχε. Γιατί οι Phil Campbell τώρα, βλέπαμε στα Χανιά Phil Campbell και ακούγαμε Motorhead. Oh. Και ήταν πολύ συναισθηματικό αυτό. Ναι. Μετά είχε Warlord που ήταν μοναδική εμφάνιση στην Ευρώπη. Είχε Blind Guardian. Ήτανε, είχε σε πτυχέ σου. Ωραία πράγματα. Ήταν ιδιαίτερο. Βγήκε ο Χάνση και είπε ότι ίσως είναι το πιο ταιριαστό μέρος που έχει παίξει ποτέ. Εντάξει, ναι, δηλαδή, είναι ωραία. Αυτό συνέβαλε πάρα πολύ στο να έρθουν και οι Demons and Wizards τώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Θάμψη τώρα ξέρει που έρχεται. Ναι. Εσένα από τη δική σου εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια στο CRF, δηλαδή, τι είναι αυτό που θυμάσαι με μεγαλύτερη αγάπη, όχι νοσταλγία, με αγάπη έτσι. Εντάξει, θυμάμαι πολύ το 2002, ναι. Που ήταν η πρώτη προσπάθεια που είχαμε άγνοια κινδύνου. Εγώ το θυμάμαι μέχρι κάποια φάση, μετά δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι, εντάξει, θυμάμαι το sold out των Bar Deslo στο 8. Πόσο πολύ τρομάξαμε όταν είχε καθυστέρηση η πτήση Βαρκελόνη-Αθήνα για του Soul Fly και ευτυχώς είχε καθυστέρηση το Αθήνα Χανιά. Ναι, αυτό δεν το headliner κόντυψε να μην παίξει γιατί μας πήραν τηλέφωνο. Ανταλλάσσαμε SMS και λέει είμαστε στο λεωφορείο. Από το αεροπλάνο στην αίθουσα και αποκλείεται να προλάβουμε το αεροπλάνο. Και ήταν το headliner σε 3 ώρες. Και τελικά προλάβανε. Μάλιστα. Έτσι, είναι πολύ ωραία. Έχουν γίνει πολλά τέτοια. Είναι στο μάχη πάντως, έτσι. Απίστευτο. Αστρίζουν μαλλιά. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Παιδιά, φαντάζομαι πως αυτό το πράγμα έτσι πως το τρέχετε τόσο όμορφα και τόσο αποτελεσματικά όλα αυτά τα χρόνια, οι φιλοδοξίες σας και οι σκέψεις σας για το CRF δεν, δηλαδή είναι πολύ μεγάλες. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα, πώς το σκέφτεστε, πώς το ονειρεύεστε. Εγώ θα το πάω διαφορετικά. Γιατί έχετε κόντρα σε αυτό, γιατί. Καθόλου, καθόλου. Να πω πρώτος. Να πω πρώτος. Το κοιτάμε πια χρόνο-χρόνο. Δηλαδή δεν κάνουμε σχέδια για μετά. Εγώ τουλάχιστον δεν κάνω σχέδια για μετά από 10 χρόνια. Το 2015 που είχαμε τα δύο stages, το μεγαλύτερο φεστιβάλ που έχουμε κάνει κλπ. Έτυχαν τα capital controls. Ποτέ δεν ξέρει τι θα συμβεί την άλλη χρονιά. Ήταν πολύ κόσμο που ήταν έτοιμο να κατέβει το 2015. Δεν είχαν χρήματα. Και δεν μπορούσε να πάρει λεφτά από την τράπεζα. Όμως γι' αυτό λοιπόν κάθε χρονιά αυτό μας έχει κάνει καλό γιατί κάθε χρονιά. Την χρησιμοποιούμε σαν να πούμε αυτή είναι η χρονιά μας. Ναι. Η επόμενη χρονιά μας. Δεν κοιτάμε για μετά από 10 χρόνια. Θεωρούμε ότι φέτος κάνουμε πραγματικά ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ. Την Παρασκευή το βράδυ δηλαδή θα είναι backstage. Σκέφτομαι Κάρια, Χάνση, ο Σάφερ, ο Ούλη. Είναι ονόματα που ταυτόχρονα θα είναι στα Χανιά. Για μας σε μια πόλη των 70-80.000 είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και το κάνουμε χρονιά-χρονιά. Λέμε φέτος ως μαθούς του χρόνου βλέποντας. Προχωράμε. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ναι. Μπορεί να. Νίκο, μετά από 10 χρόνια. Εντάξει, είχα άλλες σκέψεις στο ξεκίνημα του φεστιβάλ. Με την πάροδο των ετών, νομίζω έχω πάει προς τη λογική και τη σκέψη του Γιάννη. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε μερικές αναποδιές. Τέλος πάντων, ναι. 12 μήνες πριν ή 7 μήνες πριν σχεδιάζουμε ένα φεστιβάλ. Τα Capital Control νομίζω ήταν πολύ. Μαχαιριά. Ναι. Μεγάλη. Ήμασταν οι μόνοι που δεν ακυρώσανε. Δηλαδή είχαν ακυρωθεί τα πάντα κάτω στην Κρήτη και εμείς το κάναμε. Δηλαδή. Και ήταν και πολύ ωραίο. Είχαμε δύο stages. Ναι. Λέμε, αυτές είναι ωραίες εμπειρίες, δεν το συζητάμε. Απλά επειδή δεν ξέρουμε τι θα είναι το 2020, λέμε κάνουμε το 19. Και βλέποντας το 20. Πάντως να πούμε ότι οι Demons and Wizards που παίζουν φέτος είναι headliner στο Wacken σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη επιστροφή αυτή. Είναι τεράστιο όνομα και νομίζω ότι ο κόσμος το βλέπει αυτό. Ότι είναι ένα όνομα που δεν ξέρω. Αυτό είναι προσωπική άποψη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το ξαναδεί. Δεν ξέρω. Ναι. Παιδιά, αυτό πολύ ισχύει γιατί έχουν και υποχρεώσει να συντήρθει με Blind Guardian τα παιδιά. Ετοιμάζουν δίσκους και μετά ποιο ξέρει πώ θα το κάνει. Γιάννη, θα κατεβεί εσύ για Demons and Wizards. Τι λε. Έτοιμο είναι.
ξέρεις τι γίνεται. Επειδή πιστεύω πως όσο περνάει ο καιρός, τόσο μεγαλώνει και το ενδιαφέρον για το φεστιβάλ αυτό. Αν κάποιο παιδί το οποίο δεν ξέρει, ρε παιδί μου, πώς να το οργανώσει όλο αυτό το ταξίδι, μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς μέσα από το Facebook ή οτιδήποτε να το βοηθήσετε για καταλήματα, για. Δηλαδή, παιδιά, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνων μπορεί να κάνουν τις πρώτες τους καλοκαιρινές διακοπές φέτος και πού θα έρθουν εκεί πέρα. Μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς για να οργανώσουν λίγο την. Εμείς να πούμε καταρχήν ότι μεγαλώσαμε εδώ στην Αθήνα. Ναι. Δηλαδή, και, οπότε σας λέμε από πρώτο χέρι ότι δεν είναι τόσο μακρινή η Κρήτη. Ναι. Έτσι, δηλαδή, πλέον υπάρχει πλοίο που μπαίνει στις 4 ώρα το απόγευμα και στις 11 είσαι στα Χανιά. Δεν είναι μια διαδικασία σαν να πάμε σε άλλη χώρα. Ναι. Γιατί μιλάμε με κόσμο, μιλάμε με παιδιά από Θεσσαλονίκη, από άλλες πόλεις Ελλάδος και το έχουν στο μυαλό τους ότι είναι κάτι εξωτικό και πολύ μακρινό. Ναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, είναι μόνο εξωτικό. 45 λεπτά πτήση από την Αθήνα, μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη σχεδόν, μία ώρα και έτσι. Δηλαδή είναι, δεν είναι τόσο φοβερό πλέον να πας Κρήτη. Και επίσης δεν χρειάζεται να μείνεις και μια εβδομάδα 10 μέρες. Αν μπορείς να μείνεις όμως. Αν μπορείς να μείνεις. Τέλεια, για να το ανακεφαλαιώσουμε τώρα όλο αυτό, είναι τα Χανιά Rock Festival, το CRF. Πραγματοποιείται φέτος 5 και 6 Ιουλίου. Ναι. Υπάρχει και μία άλλη μέρα. Τέσσερις του μήνα, όπου θα παίξουν μόνο ντόπια σχήματα. Ακριβώς. Headliners είναι οι Demons and Wizards τη μία μέρα, η Target την άλλη. Mm-hmm. Από κάτω είναι... Rotting Christ, Uli John Roth από Scorpions, Holocaust. Και δεν περιμένουμε τρία ονόματα ακόμα, έτσι. Περιμένουμε τρία ονόματα. Μάλιστα. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Έχουμε μία πρόσκληση, θα κληρώσουμε. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Ένα διήμερο εισιτήριο. Για τον τυχερό, για το φίλο. Διήμερο εισιτήριο. Θα μπείτε τώρα στη σελίδα του TV World στο Facebook και θα βρείτε πώς μπορείτε να το κερδίσετε το εισιτήριο αυτό. Θέλω πάρα πολύ να τα καταφέρω. Πάρα μα πάρα πολύ. Μπορεί να το κερδίσεις. Νομίζω πως είναι λίγο πιο κομπλικέ το ζήτημα, αλλά θέλω πάρα πολύ να τα καταφέρω να έρθω φέτος κάτω, παιδιά. Πάντως, όπως γράφουν τα πράγματα, μπράβο, συγχαρητήρια. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και δεν ξέρω, δεν έχουμε βίντεο κλιπ για να δείξουμε τον Wizards τώρα να δείξουμε. Τι θα δείξει, κάτι από τάρια θα δείξει έτσι, για το φινάλε. Κάτι θα βρούμε. Ρότι Κράι θα βάλει αυτό. Παιδιά, ευχαριστώ και πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Θυμάστε το τηλεπαιχνίδι «Ραντεβού στα τυφλά» που γνώρισε μεγάλη επιτυχία τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα? Τι θα λέγατε αν μαθαίνατε ότι ένας από τους πιο διαβόητους κατά σειροή δολοφόνους είχε κάνει την εμφάνισή του σε μία από τις εκπομπές και μάλιστα κέρδισε κιόλας με τις πνευματώδεις και τολμηρές απαντήσεις του? Τον λένε Ρόντνι Αλκάλα, σήμερα είναι ένας θανατοποινίτης 74 ετών, ο οποίος στις δεκαετίες του 70 και του 80 υπολογίζεται ότι κακοποίησε, βασάνισε και σκότωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από 50 έως 130 άτομα, στην πλειοψηφία τους νεαρές και έφηβες γυναίκες. Και λέμε από 50 έως 130 διότι με τη μέθοδο του DNA τα πιστοποιημένα θύματα του αναγνωρίζονται ακόμα και στις μέρες μας. Ο Ρόντνι Αλκάλα, του οποίου το IQ έχει υπολογιστεί ότι είναι 160, οπότε μιλάμε για μια διάνοια μεταξύ των serial killers, εμφανίστηκε στο αμερικάνικο «Ραντεβού στα τυφλά» το 1978. Όντας άνετος στην κάμερα, κέρδισε τις εντυπώσεις με το χαμόγελο και τις απαντήσεις του. Το χιούμορ του, όπως και η εμφάνισή του, ήταν απολύτως ταιριαστές με τα στάνταρ της εποχής για τον άντρα πρότυπο. Η διαγωνιζόμενη που τον προτίμησε από τους άλλους δύο συνυποψήφιους του, δήλωσε πολύ αργότερα ότι γνωρίζοντάς τον καλύτερα, της έδωσε την εντύπωση ενός κάπως ανατριχιαστικού τύπου. Εφαρμόζοντας το ρητό «Better safe than sorry», δεν βγήκε τελικά ραντεβού μαζί του και πολύ καλά έκανε. Με βάση το ιστορικό του αλλά και τις ψυχιατρικές γνωματεύσεις που του έκαναν, ο Ρόντνι Αλκάλα είχε ναρκισιστική και αντικοινωνική διαταραχή, σεξουαλικό σαδισμό και οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Αν είστε κι εσείς περίεργοι για τέτοιους ρομαντικούς ανθρώπους όπως εγώ, μπορείτε να δείτε την εμφάνισή του σε εκείνη την εκπομπή γράφοντας απλά «Ρόντνι Αλκάλα Dating Game» στο YouTube. Χάκο, αθώες εποχές τότε. Δεν μπορούσε να φανταστεί ο κόσμος τι μυαλά κυκλοφορούν δίπλα τους. Τα έχουμε πει πολλές φορές μέχρι τώρα. Ούτε εγώ μπορούσα να φανταστώ το μυαλό κυκλοφορεί δίπλα μου σε αυτή την εκπομπή. Έχεις δίκιο.
Το καινούργιο άλμπουμ, το Memoriam, του σχήματος με μέλη από Paul Thrower και Benediction, θα κυκλοφορήσει 21 Ιουνίου και ο τίτλος του είναι Requiem for Mankind. Μέσα σε 3 χρόνια, οι Βρετανοί Death Metalers κατάφεραν να μας προσφέρουν 3 ολοκληρωμένες δουλειές, χρόνος και δίσκος πήγε δηλαδή, και να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτή η ορμή να τα σαρώσουν όλα. Εξοφυλάρα από Dan Seagrave και παραγωγή από τον Τιτάνα Ras Russell, άλμπουμ που θα μας κάνει πολύ παρέα μέσα στο καλοκαίρι και μαζί θα ξεκινήσουν και τις συναυλίες, με πρώτο το Λονδίνο φυσικά. Και παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία για να δούμε τους My Dying Bride, όπου 24 Μαΐου βγάζουν μια πολύ ενδιαφέρουσα κυκλοφορία, ένα υπεργεμάτο box set με τίτλο A Harvest of Dread. Θα έχει 5 CD με ακυκλοφόρητα demo, live εκτελέσεις, κομμάτια από τα πρώτα τους βήματα και ορισμένα τραγούδια που η μπάντα έχει ξεχωρίσει ως αγαπημένα. Επίσης, θα περιλαμβάνει και ένα βιβλίο 92 σελίδων, παρακαλώ, το οποίο έχει συνεντεύξεις από αρχές το 90 έως και σήμερα και απεικονίζει την πορεία του θρυλικού goth doom metal σχήματος από τα πρώτα του βήματα μέχρι τώρα. Και το ένα πόδι μένει στη Βρετανία, το άλλο πάει στη Σουηδία, γιατί έχουμε τους Bloodbath με τον Nick Holmes στον Paradise Lost πλέον στα φωνητικά, αλλά χωρίς τον Joachim Carlson στην κιθάρα. Πριν λίγες μέρες, ο Joachim ανακοίνωσε πως βγάζει στην άκρη το γυλαίκο των Bloodbath για τα καλά και πως ποτέ δεν είδε τον εαυτό του ως πραγματικά καλό κιθαρίστα. Το συγκρότημα χρειάζεται έναν ταλαντούχο lead κιθαρίστα, λέει, που να μπορεί να βγάλει πέρα με τα απαιτητικά και γρήγορα σόλος. Και μετά αφήνει να εννοηθεί ο πραγματικός λόγος που φεύγει, δηλαδή η άλλη του μπάντα που θέλει να επικεντρωθεί και λέγονται Kraft. Πού πας βρε άνθρωπε και πού θα βρεις καλύτερα. Τέλος πάντων. Για βίντεο σήμερα έχουμε ένα και χορταστικό από τον αγαπημένο μας Gal, πρώην frontman των Gorgoroth. Τον έχουμε με το νέο του σχήμα, τους Gal's Wild. Τέλος του μήνα κυκλοφορεί και η πρώτη τους ολοκληρωμένη δουλειά. Και το βίντεο είναι για το κομμάτι Carving the Voices. Αναπολούμε τις εποχές του Carving a Giant από τους τότε Gorgoroth και κάνουμε ομαλή προσγείωση με αυτό που έρχεται. Πάμε να δούμε. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο TV World Mad και του Metal Hammer, βεβαίως. Βρισκόμαστε πάντα εδώ, στον φιλόξενο χώρο του Remedy Live Stage και πριν από μερικές εβδομάδες φιλοξενήσαμε στο live session του TV World τους Lucifer's Child και με την ευκαιρία αυτή είπαμε να βάλουμε και τα παιδιά από την μπάντα Under the Blade. Πρώτος ο Γιώργος, ο Εμμανουήλ. George, τι κάνεις? Καλά όλα, Χάκο. Όλα καλά? Μια χαρά. Να σε δούμε τώρα εδώ. Για πάμε. 10 δίσκοι, ζωριστικές. Για να τους βγάλω, ήταν πολύ δύσκολο. Έχω βγάλει απ' έξω ακόμα άλλους 10 αγαπημένους. Προσπάθησα να τους συμπτύξω όλους, δεν ξέρω. Θα δούμε. Λοιπόν, ξεκινώ με το Funeral Mist. Maranatha, Γιάννη, το βλέπεις? Φοβερό black metal. Ένας δίσκος που θεωρώ εμβληματικός για το black metal. Όσο και το The Mystery στον Mayhem. Τόσο πολύ. Ναι, όσο το The Mighty Contract από Rotting Christ για το ελληνικό black metal. Τόσο πολύ. Δεν έχει ακουστεί τόσο... Δεν έχει μεγάλη διαφήμιση σαν άλμπουμ από τότε που κυκλοφόρησε, αλλά ένα άλμπουμ που πραγματικά έχει να πει πολλά πράγματα στιχουργικά, μουσικά, παραγωγικά. Είναι από τα πιο ωραία δημιουργήματα που έχει δηλαδή βγάλει. Δηλαδή, πιστεύεις πως είναι από τα άλμπουμ που πάνε το black metal στο άλλο επίπεδο, σε άλλο επίπεδο? Ναι. Είναι για τη δεύτερη τρίτη γενιά black metal η συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό και συνεχώ Dissection. Ναι. Storm of the Light's Bane. Classic. Classic για τον ήχο του σίγουρα και τίμιος ο Μαν. Πολύ. Δηλαδή, αυτά που έλεγε τα κάνει. Αυτά που έλεγε, ναι, ήταν άνθρωπος του λόγου του. Ρομαντικός δίσκος, μελαγχολικός, με στιγμάτισε πολύ γιατί τον άκουσα σε περίοδο που με βύθισε κι αυτός. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο έχει άλλη υπόσταση, είναι πιο βαθύ και κυρίως αν ακούσεις τη μουσική και διαβάσεις και τους στίχους μαζί, yeah. Γιατί συνήθως έτσι το κάνω εγώ. Ακούω τη μουσική, διαβάζω και τους στίχους, έχω ένα κόλλημα τέτοιο και σε ταξιδεύει λίγο έτσι σε πιο εσωτερικά και σκοτεινά μονοπάτια και το λάτρεψα με τα πρώτα ακούσματα κιόλας, δεν μου πήρε χρόνο σε συγκρίση με το Maranatha, ας πούμε. Μάλιστα. Οπότε τώρα, άμα τα βάλουμε δίπλα, το ένα στο άλλο, τι επιλέγουμε? Από τώρα, Dissection. Dissection. Ναι, Storm of the Light's Bane. Το Mighty Contract.
Για πες. Είχα την τύχη να το παίξω και live αυτό το άλμπουμ αρκετές φορές. Παρέα με το Σάκη, το Θέμη και το Βαγγέλη. Ένας δίσκος που όταν έπιασα και άκουσα αυτό που λέγανε ελληνικό black metal, ήταν το πρώτο πράγμα που έφτασε στα αυτιά μου. Όχι άδικα. Ηχητικά, ταυτότητα, μουσικά, ριφ, φωνές, παίξιμο, όλα ήταν δηλαδή στο 100%. Και γι' αυτό είναι ένας δίσκος που στη ζωή μου έχει μείνει στα αγαπημένα μου black metal album. Αν και με πολύ ιδιαίτερη ταυτότητα. Δεν ακούς δηλαδή τις ταχύτητες που μπορεί να έχει τότε το νορβηγικό black metal ή όπως η Dissection ή η Mayhem. Είναι κάτι δικό του, είναι δική του. Γι' αυτό είναι οριοθέτησε και τον ήχο του ελληνικού black metal, ας πούμε, αυτό το album. Αγαπημένο. Dissection ή Rotting Christ. Rotting Christ. Rotting Christ. Λοιπόν, Servants of Darkness είναι η Niflheim. Black Thrash, αλητία, καταιγίδα. Μανία. Αυτή η μπάντα έχει πολύ μεγάλο respect γενικότερα και πιο πολύ από μουσικούς, θα έλεγα, παρά από οπαδούς. Δηλαδή, ακούω πολύ σαν μουσικούς να την αναφέρουν αυτή την μπάντα και ως επιρροή και πιο πολύ στο attitude παρά στον ήχο αυτό καθ' αυτό. Δεν ξέρω. Είναι μπάντα που. Ναι, αυτό συμβαίνει γιατί είναι μια μπάντα που βγάζει ένα δίσκο στα 8, ναι. 9, 10 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή, η απουσία τους είναι μακροχρόνια κάθε φορά από album σε album. Όμως έχουν δημιουργήσει και αυτοί ένα δικό τους ήχο. Ένα, δεν θα το έλεγα σουηδικό black metal, έχουν ένα black thrash όπως το είπες, επηρεασμένο όσο περίεργο για να ακουστεί αυτό από τους Iron Maiden, είναι η αγαπημένη τους μπάντα και μπορώ να ακούσω μέσα, δηλαδή είναι τύποι που σκοτώνονται μεταξύ τους, ας πούμε, ποιος είναι αγαπημένος στους δίσκους. Απόλυτα υγιές να σου πω το βρίσκομαι. Ναι, εννοείται, ασφαλώς. Και εμείς τα ίδια κάνουμε. Όμως, αυτό το άλμπουμ, πέραν το ότι είχε να πει πολλά ηχητικά, παικτικά, αυτό το intense, το black thrash που τα ακούς και λες θα τα σπάσω όλα μέσα στο δωμάτιο, έχει μείνει στην εποχή του γιατί ήταν πολύ πρωτότυπο για την εποχή που βγήκε. Μιλάμε δηλαδή, ακούσες τόσο extreme παίξιμο, δηλαδή ένα τραγούδι ξεκινάει, παίζει και λες μα πόσο ακόμα θα συνεχίσει να ανεβαίνει και να κορυφώνει, δηλαδή πόσο έντονο θα γίνει. Και το καταφέρανε με ένα ολόκληρο άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος του. Μάλιστα. Καλά θα λες. Πάρουμε στο Metal Hammer, εσένα. Λοιπόν, Rotting Christ ή Niflheim. Rotting Christ. Τώρα εδώ... Τώρα αρχίζουν τα βιώματα. Ναι. Κοίτα, θα τα πάρουμε τη σειρά που είναι και... Ο Θεός, βοηθός. Merciful Fate, Μελίσσα. Ο Νονός, Lucifer's Child. Νομίζω σε κάποιο τραγούδι υπάρχει και αυτό στο στήθος. Into the Coven, ναι. Το όνομα της μπάντας... Πάρθηκε από αυτό το συγκρότημα, από αυτό το άλμπουμ συγκεκριμένα. Για αυτό το δίσκο δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για το πόσο όμορφα στημένο, συνθετικά, ξέρω, μουσικά. Πώς τον άκουσες, πώς τον ανακάλυψες και τι σου είπε όταν τον άκουσες πρώτη φορά. Αυτό το θέατρο, ένα θέατρο μου έφερε στο μυαλό, μια παράσταση που σέβαζε σε σκοτεινές ατμόσφαιρες, αισιοδοξία, θλίψη, μου έκανε τα συναισθήματά μου ένα... Μια σαλάτα, ας πούμε, και μετά μου έκανε να νιώθω και τέλεια ταυτόχρονα. Αυτό το δίσκο τον άκουσα περίπου στο τέλη γυμνασίου, εκεί, ναι, τέλη γυμνασίου. Εντάξει, φυσικά δεν πρόλαβα να τα ακούω όταν κυκλοφορούσαν στις αρχές αυτές οι δουλειές, αλλά έμεινε σφραγίδα στην καρδιά αυτό το πράγμα. Απέναντι στο Rotting Christ, λοιπόν, είναι το Merciful Fate. Και τι κρατάμε. Merciful Fate. Εντάξει, τώρα είναι αλήθεια πως οι Merciful Fate χρωστάνε πολλά στους Judas Priest, Screaming for Vengeance είπες. Δεν ξέρω αν χρωστάνε σε αυτούς τους Priest, σε πιο παλιούς, αλλά γενικότερα εγώ βρίσκω μια συνέχεια ανάμεσα σε αυτές τις δύο μπάντες. Ναι. Πιστεύω και εγώ στους πιο παλιούς, αλλά και οι Judas Priest είναι ένα από τα συγκροτήματα πάλι που ενώ ξεκίνησα να ακούω σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή τέλη δημοτικού, ας πούμε, αρχές γυμνασίου, μέχρι και σήμερα θαυμάζω τις δουλειές τους. Δηλαδή, πορώνομαι το ίδιο πολύ, σαν πρώτη φορά, ας πούμε. Γιατί αυτό το άλμπουμ είναι το πρώτο που άκουσες. Ναι. Φοβερή παραγωγή, τραντζιστορά. Παραγωγάρα, δυνατές κιθάρες, τύμπανα, τα σόλο μέσα, τα παίξηματα, τραγούδια. Mm-hmm. Δηλαδή, τραγούδια που όχι δεν παίξανε μόνο να εντυπωσιάσουν με τον ήχο τους ή την παραγωγή που μπορεί να είχαν τα μέσα, ας πούμε, να το κάνουν, αλλά είχαν τραγούδια που σου μιλάνε στην ψυχή.
Και αυτό είναι το σπουδαιότερο. Δηλαδή, όλο το πακέτο είναι μια γροθιά, ας πούμε, τρελή. Τι κρατάμε? Judas Priest. Judas Priest! Ναι. Sign of the Hammer, Manowar. Τέταρτο άλμπουμ, αγαπημένο άλμπουμ. Για πες. Ένα μεγάλο κομμάτι της ταυτότητάς μου, αν και Black Metalas, κρύβεται στο epic heavy metal, ας πούμε. Κοίτα, η Manowar είναι μια μπάντα η οποία πάντα έχει χαίρεσμα στους φίλους του Black Metal, τουλάχιστον είναι πρώην Manowar. Ναι, ναι, ναι. Είμαι οπαδός των Manowar από τις αρχές μέχρι και σήμερα. Δηλαδή δεν ήξερα τι να διαλέξω. Αλήθεια, ακόμα και το, ναι, δηλαδή και Warriors of the World μέσα, ναι. Όλα. Δεν. Απλά αυτό είναι ένα άλμπουμ με τις πιο δυνατές, ας πούμε, έχω τις πιο δυνατές αναμνήσεις από αυτό. Όταν το πρώτο άκουσα, το πόσο καιρό το άκουγα σε συνέχεια, ας πούμε, δηλαδή κάθε μέρα ακουστικά, δρόμο για το σχολείο ή λεωφορείο κλπ. Ποια τραγούδια είναι που σας αρέσουν πιο πολύ, τα rockers ή τα επικά τα κομμάτια τύπου Γκαϊάννα και Μπάμπα? Γκαϊάννα, ναι. Γκαϊάννα, epic. Ναι, ναι, ναι. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να έκανα εικόνα τον εαυτό μου σε βουνά με σπαθιά, ας πούμε, και τέτοια. Δηλαδή, με μια αθώα σκέψη καταφέρανε αυτό που άκουγα να μου το κάνουν εικόνα. Είναι μια τέτοια μπάντα φοβερή. Το έχουν αυτό, ναι, ναι. Τι κρατάω? Κρατάς Judas Priest. Bloodfire Death, είπε. Bathory. Εδώ πέρα ξεκινά το επικό ταξίδι του Χόρθον, ε. Ναι, 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 ναι. Επικό. Για μένα μεν το πιο μαύρο στιχουργικά άλμπουμ του. Πολύ εμπνευσμένο. Μουσικά το θεωρώ επικό, αλλά πάλι όταν ακούγοντας τους Bathory ποτέ δεν μπόρεσα να πω ότι αυτό που θα ακούσω θα μου δημιουργήσει ένα τεράστιο συνέστημα αισιοδοξίας. Ποτέ δεν μου το δημιούργησε. Πάντα με έβαζε λίγο έτσι σε ένα πιο βαρύ, σε μια πιο βαριά σκέψη, έτσι, ένα πιο βαρύ κλίμα. Και αυτό το άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος, όταν με το που μπαίνει η πρώτη νότα μέχρι το τέλος, είναι σαν μια μυσταγωγία. Δηλαδή τα ακούω και λέω, άστα να πάνε. Τρομερό. Bathory εναντίον Judas Priest είναι τώρα το μάτς. Δύσκολο μάτς, αλλά θα κερδίσουν οι Bathory. Θα κερδίσουν οι Bathory. Κερδίσαν οι Bathory. Πολύ διαφημισμένος δίσκος, ειδικά τον τελευταίο καιρό έχουν υποθεί πολλά πράγματα. Τον The Mysteries, τον με έχει, την είδες την ταινία? Όχι. Δεν την έχω δει, όχι γιατί δεν πιστεύω ότι είναι καλή από τις κριτικές που έχουν βγει, κυρίως από το χώρο, αλλά δεν έχει προκύψει ακόμα. Μάλιστα. Θα τη δω. Για πες για το δίσκο. Η αρχή του κακού. Η αρχή του κακού, έτσι το λέω. Ένας δίσκος ο οποίος τελείως εκτός των black metal ακουσμάτων που έπαιζαν στα αυτιά μου μέχρι να τον πρώτο ακούσω και μπήκε και έγινε μια επανάσταση. Δηλαδή δεν έπιανα. Στην αρχή δεν καταλάβαινα πώς, κομμάτι, πού αρχίζει, πού τελειώνει, τι γίνεται. Δεν καταλάβαινα. Μου πήρε πολύ καιρό να συνειδητοποιήσω ότι αυτό που κάνανε οι Mayhem ήταν πολύ συγκεκριμένο και πολύ original και πολύ παθιασμένο και μανιασμένο. Και την ενέργεια που βγάλανε σε αυτό το άλμπουμ μου την πέρασαν, μου την κάρφωσαν, ας πούμε. Δηλαδή η ατμόσφαιρα και το σκοτάδι, η μαυρίλα αυτού του άλμπουμ ήταν το πιο μαύρο άλμπουμ θεωρώ που υπάρχει στον πλανήτη Γη. Αν το άλμπουμ αυτό δεν ήταν συνυφασμένο με τα συγκεκριμένα γεγονότα, πιστεύεις ότι και πάλι θα έβρισκε μετά από καιρό ίσως τον δρόμο του ως ένα από τα κορυφαία black metal άλμπουμ των εποχών? Ναι, ναι, ναι. Ασφαλώς. Είναι ένας δίσκος που δεν μένει μόνο για τα γεγονότα που εξαιτίας την ιστορία των Mayhem και αυτά που συνέβησαν με τα διαπροσωπικά τους, ας πούμε, φόνους, τσακωμούς και. Αλλά για τη μουσική του. Μπορεί να έγινε με ο ντόρος δηλαδή της εποχής που λες ότι ποιος σκότωσε αυτός, αυτόν, με το δισκοπολείο, τότε ξέρεις που είχαν όλο αυτό το cult, αλλά είναι ένας δίσκος που και πάλι για μένα θα έμενε στην ιστορία. Σωστά, έχεις παίξει με τους Mayhem αρκετές φορές. Ναι, έχουμε κάνει και περιοδία μαζί. Έχουμε κάνει πολλές περιοδίες. Τα έχετε συζητήσει ποτέ, έχετε πει τίποτα, σου έχει μείνει κανιά κουβέντα τους, κάποια εμπειρία που να έχει να κάνει με τον δίσκο αυτόν ή με την εποχή? Με την εποχή, ναι. Ότι ήταν άγρια μυαλά. Γιατί είναι, δηλαδή και ο Hellhammer και ο Attila και ο Νεκρομπούτσερ ήταν τότε. Ναι, ο Νεκρομπούτσερ ήταν στο δίσκο αυτό. Ναι, ήταν στην εποχή, ήταν μέσα στην παρέα και αυτός. Έφηβοι, hooligans, άγρια μυαλά. Και με ένα μαγικό τρόπο μουσική κιόλας ταυτόχρονα, δηλαδή καλλιτέχνες που όλα αυτά είναι τελείως
ξέρεις, αντίρροπες ορολογίες. Δεν μπορεί να είσαι και χούλιγκαν, αλλά να είσαι και μουσικός και να έχεις και ευαισθησία. Δηλαδή, υπάρχει μια μεγάλη μουσικότητα εδώ μέσα, παρά την αρχική εικόνα η οποία είναι. Ναι, καταφέραν όλο αυτό να το κάνουν ένα πράγμα. Mm-hmm. Τώρα το πώς το καταφέρανε, μην με ρωτάς, αλλά το καταφέρανε και γι' αυτό είναι ένας δίσκος που έχει μείνει στην ιστορία. Μέχρι με ένα δύο μπάχτο. Πολύ δύσκολη διαμάχη αυτή. Θα επιλέξω Mayhem. Τους λόγους νομίζω πως τους ανέλησες. Ναι. Θα είναι Number of the Beast. Η αιτία που παίζω μουσική... Πώς βρέθηκες στη ζωή σου αυτός ο δίσκος? Συμμαθητής από το σχολείο. Μου είχε γράψει μια κασέτα που είχε μέσα Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest, Cradle of Filth, δηλαδή καμία σχέση. Δεν θυμάμαι η δεύτερη πλευρά τι είχε. Και κάπου εκεί είχε Maiden, είχε The Trooper, είχε, να μην είχε ένα, ήταν σαν compilation, ας πούμε, η κασέτα. Και ξεκίνησε η επαφή μου με τους Maiden. Τους είδα πρώτη φορά στη Μαλακάσα με Dragon Force όταν είχαν έρθει. Το 5. Ναι. Το 5, άργησα, δηλαδή σε σχέση με άλλους που μου λένε ότι είχα δει στο Περιστέρι, τους έχω δει. Εντάξει, ρε, είναι ηλικιακό το θέμα. Είναι ηλικιακό το θέμα. Εντάξει, είναι δίσκος που μεγάλωσα. Γιατί το δω να Number of the Beast? Ξέρεις, εδώ πέρα υπάρχει ακόμα αυτή η φορά από το New Wave of British Heavy Metal. Δεν έχουν γίνει. Για μένα οι Maiden γίνονται Maiden στο Peace of Mind, ρε παιδί. Ασφαλώς. Εδώ πέρα υπάρχει ακόμα αυτό το. Υπάρχει μια αλητεία εδώ μέσα. Ο δίσκος, εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο να διαλέξω έναν δίσκο, ή τον πρώτο, ή αυτό, ή το Peace of Mind, ή το Seventh Son. Πολύ δύσκολη διαλογή, αλλά αυτός είναι ο δίσκος αλητεία. Δηλαδή, μίλαγε στην ψυχή μου λόγω της εποχής, λόγω του ότι και εμένα έβραζε το αίμα μου. Όταν τον άκουσα, λέω: αυτό είναι το άλμπουμ που θα ακούω και θα κάνω ό,τι κάνω. Ας πούμε, θα φαντάζομαι, θα ονειρεύομαι για αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου. Και κατέληξε να είναι ένα άλμπουμ που είναι, αν βγάλω στην καρδιά μου, ξέρεις, έχει γίνει τατουάζ μέσα. Σου δημιουργεί ακόμα το ίδιο συνέστημα τώρα που το ακούς. Ναι, κάθε φορά που το ακούω, το φαντάζομαι και φαντάζομαι να το παίζουν οι αγαπημένοι μου μουσικοί, οι Maiden, πάνω στο stage και να πορώνομαι εγώ από κάτω. Δηλαδή, καθαρά οπαδικά, μιλάει στην καρδιά μου. Mm-hmm. Με είχε με εναντίον Maiden. Iron Maiden. Ναι. Σίγουρος. Ναι. Κατοχυρώθηκε. Ναι, ένα, έκλεισε. Δύο, τρία. Μέχρι λοιπόν, νικητής, The Number of the Beast. Γιάννη, ρίξε ένα σχετικό βίντεο σε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γιάννη, κάτι από The Number of the Beast, please. Ωραίος, ωραιότατος ο Γιώργος, τον Lucifer's Child, στο Under the Blade. Νομίζω, Hellfire, πως ήρθε η ώρα να μπούμε και εμείς σιγά σιγά κάτω από τη λεπίδα. Α, δεν ξέρω. Ναι. Θα το συζητήσουμε. Το ότι βάζουμε τους άλλους σε βασανιστήρια δεν σημαίνει πως πρέπει να βάλουμε και τον ίδιο μας τον εαυτό. Αλλά από την άλλη είναι απέτηση. Τι λες, είσαι έτοιμη? Έτοιμη. Ωραία, οπότε τη Hellfire θα βάλουμε. Και βλέπουμε και για μας, δεσμεύτηκε εδώ πέρα. Δημοσίως πάμε στο σημερινό Visions from the Underground. Από τη Βόρεια Καρολίνα έρχεται ένα σχήμα που παρουσιάζει έτσι ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είναι ένα ντουέτο στην ουσία που λέγεται Bloody Hammers και παίζει ένα Doom, το λες δεν το λες, με κάποια ελαφρά goth στοιχεία και σχετική θεματολογία. Ξέρετε τώρα, τρόμος, αποκρυφισμός, αυτά που λέει η Ελίνα στο Coven και δεν συμμαζεύεται. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 5 άλμπουμ με το The Summoning να είναι το πλέον πρόσφατο από αυτά. Now the screaming starts και πίσω για φινάλε. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Αυτά τα ολίγα λοιπόν και για σήμερα, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτήν την ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής. Μέχρι τότε περάστε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Άνοιξε και ο καιρός, πάτε κανιά βόλτα, διαβάστε και το νέο Hammer. Και αν κάθεστε μπροστά στη δισκοθήκη σας και είστε αναποφάσιστοι και δεν ξέρετε τι να βάλετε, να σας προτείνουμε εμείς μερικά άλμπουμ Hellfire. Γιάννη, Hellfire, ετοιμάζεται για Under the Blade, Hellfire, δεν μπορεί. Paradise Lost Icon.
Χάιμακ. Λοιπόν, Σαββατάτ. Κάτερ μπαλέ. Του Κάτερ μπαλέ. Ωραία, να προτείνω κι εγώ ένα άλμπουμ. Άμα θέλεις. Γεια ρε Γιάννη, για βοήθησε με λίγο σε παρακαλώ. Παίζω μια χρονιά. 1983. 83. Το 1983 μπορούμε κάλλιστα να προτείνουμε, κάτσε να δω λίγο τον τοίχο εδώ, το Μελίσσα, το Merciful Fate είναι μια καλή επιλογή. Κυρίες και κύριοι, πριν από μερικές μέρες, οι Metallica ξεκίνησαν την ευρωπαϊκή τους περιοδία. Ναι, αυτοί με τους Ghost, αυτοί που δεν έρχεται από την Ελλάδα, αυτοί που ξεκίνησαν από την Λισαβόνα που λέτε, και έπαιξαν εκεί πολλά και διάφορα ωραία τραγούδια και είχαν και μερικές εκπλήξεις όπως αυτό. Καλό σας βράδυ. TikTok. Πάμε.